Όταν για την εκπομπή με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Ολιάγκας και μου είπε: ετοιμάζουμε το και το και το, θα σε κοιτάξουμε κάποιες κοπέλες. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθεις κι εσύ. Και είπε: ευχαριστώ, Γιώργο μου. Έχω όμως μία εκπομπή στο Μακεδονία TV. Πρέπει πρώτα να δω τι θα γίνει εκεί πέρα. Και βεβαίως να το δούμε, να το εξετάσουμε και μακάρι να πάρω όλα καλά. Κάπως έτσι το σκέφτηκα. Και συνεχίζω και μιλάω. Είχε καταλήξει. Πόσα δοκιμαστικά έκανες εσύ, ένα ή δύο? Ένα έκανα. Δεν το θεωρώ δοκιμαστικό. Δοκιμαστικό έτσι, νομίζω. Λέμε στη γλώσσα, μωρέ, ξέρεις, είναι τόσο άνετα τα πράγματα και στον αντένα και γενικότερα σε τέτοιους καταστάσεις που δεν είναι μία γραμμή και περιμένεις την ουρά. Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι και από το modeling και έχω περάσει τη διαδικασία του casting. Μακάρι να ήταν έτσι τα δοκιμαστικά, πραγματικά. Πώς είναι η συνεργασία με τον Γιώργο? Παιδιά, πρώτη... περνάω πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, καταρχάς, πρώτα απ' όλα έχω έρθει στην Αθήνα που είμαι από εδώ, γιατί ήμουν Θεσσαλονίκη πέρυσι. Δεύτερον, νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, ό,τι δουλειά και να κάνει, είναι να πηγαίνει και να χαίρεται, να γελάει στον δρόμο, να φεύγει και να γελάει μόνο του. Χωρίς να θέλω να πω πολλά, κάνω τη δουλειά αυτή έμεσα ή άμεσα 12 χρόνια. Τα όσα γράφονται στα social media και στην πρεμιέρα αλλά και στη δεύτερη εκπομπή, τα διαβάσατε και αν ναι, τι απαντάσατε? Αγάπη μου εσύ, να απαντώ στα social media. Καταρχάς, αν κάτι, κάτι γράφτηκε το οποίο είτε σας ενόχλησε είτε ήταν πολύ θετικό. Εσύ όχι, όχι. Δεν απαντάω γιατί συνήθως, μα ξέρετε, με ενοχλεί. Επειδή εγώ είμαι πολύ άνθρωπος του Twitter, ξέρεις, καμιά φορά μπαίνω, επειδή είμαστε top trend στα social media, στο Twitter και αυτά, το late night antenna, θέλω όταν αναφέρονται σε μένα να με κάνω τάκ να το βλέπω. Να απαντήσω χρειαστεί, να υπάρχει κάποια πορεία. Καταλαβες. Έχει ξεσπάσει και μια μικρή κόντρα μεταξύ του Γιώργου και του Γρηγόρη. Εσύ πώς το σχολιάζεις αυτό? Άντε καλέ. Τα όσα γράφονται, τα όσα έχουν υποθεί. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Θα ρωτήσω τους ίδιους όταν τους δείτε. Καλησπέρα σας. καμία σχέση, δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο. Μόνο εγώ είμαι πολύ ρομαντική. Για μένα υπάρχει αγάπη παντού. Είναι μάμα μία η κατάσταση. Αλήθεια σας το λέω. Βγήκε όμως βέβαια σε ραδιόφωνο και μίλησε λίγο. Ναι, ωραία. Πήρε, τοποθετήθηκε. Καλά έκανε. Τι άλλο.